κάθε άλλο παρά αργία, θύμιζε σήμερα η εικόνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Μεγάλη μερίδα των καταναλωτών εκμεταλλεύτηκε το κυριακάτικο άνοιγμα των καταστημάτων για πασχαλινές αγορές, με τα καταστήματα παιχνιδιών και ειδών ένδυσης και υπόθεσης για παιδιά να έχουν την τιμητική τους. Θα κάνουμε πώς έχουμε και ένα φιλιοτσάκι να το ψωνίσουμε. Τα καθιερωμένα λαμπάδες. Λαμπάδα, παπουτσάκια, ρούχα. Κάναμε και εμείς τα καθιερωμένα έτσι τα πατροπαράδοτα. Έχουμε ακόμη κάποιες εκκρεμότητες. Εντάξει, παιδιά, η κατάσταση είναι δύσκολη. Εντάξει, είναι, τα πράγματα είναι ακριβά, οι μισθοί χαμηλά. Εντάξει, αλλά είμαστε κριτικοί, είμαστε Έλληνες. Τι κάνεις. Και δεν πάμε πίσω, δεν αλλάζουμε κάποια έθιμα. Τώρα ίσως εκεί ποντάρουν και δεν ρίχνουν ούτε τιμές. Ρούχα για τα παιδιά μου κυρίως, μία λαμπάδα και ένα παιχνίδι για την κόρη μου. Τις τιμές πώς τις είδατε? Εντάξει, έχουν ανεβεί έτσι κι αλλιώς όλα τα πράγματα. Εντάξει. Σήμερα ξεκινά το εορταστικό ωράριο και τα καταστήματα στο Ηράκλειο Κυριακή είναι ανοιχτά, με τους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους εν ώψη Πάσχα. Ακόμα και οι Ηρακλειώτες που περιμένουν την καταβολή του δώρου του Πάσχα ή άλλων επιδομάτων και ενισχύσεων για να προμηθευτούν τα απαραίτητα είδη και κυρίως δώρα και λαμπάδες για τα παιδιά, χάρηκαν τη γιορτινή ατμόσφαιρα και τον ανοιξιάτικο καιρό. Δεν ψώνησαμε και πολλά πράγματα. Εντάξει. Ρούχα κατά κύριο λόγο, τι ακριβώς? Ρούχα, ναι. Τα ίδια. Δηλαδή ψωνίσαμε λίγα, δεν μπορώ να καταλάβω. Μάλλον τα ίδια. Ευχαριστώ. Οι τιμές στα ίδια με πέρυσι? Έχω πολύ καιρό να ψωνίσω αυτά τα πράγματα, μάλλον τα ίδια. Για τις βαφτιστήρες μας στην Αθήνα. Πήραμε αυγουλάκι και λαμπαδίτσα. Η ακρίβεια σας έχει επηρεάσει στις αγορές που θα κάνατε για φέτος το Πάσχα? Όχι πολύ. Στην αγορά των Χανίων η κίνηση ήταν υποτονική, με τον εμπορικό κόσμο να προσδοκά κορύφωση των πασχαλινών αγορών στο τέλος της μεγάλης εβδομάδας. Από την Πέμπτη ξεκίνησε η κίνηση. Εντάξει, καλά δείχνει. Θα ολοκληρωθεί τη μεγάλη εβδομάδα όμως να δούμε τα αποτελέσματα. Κορυφώνεται συνήθως τέλος μεγάλης εβδομάδας, ναι. Μέχρι Πέμπτη Παρασκευή που ο κόσμος είναι ακόμα εδώ πέρα και δεν έχουν πάει χωριά ή δεν έχουν κάνει τα ταξίδια τους. Βλέπω τον κόσμο και ψωνίζει. Αφήνουν πράγματα μήπως για τελευταία στιγμή ή περιμένουν κάποιοι την καταβολή του δώρου του Πάσχα, τι λέτε? Τώρα τι να πω, μπορεί και να ισχύει. Το δώρο πάντως πάντα βοηθάει. Πολλοί ήταν εκείνοι που εκμεταλλεύτηκαν την αργία της Κυριακής για τις αγορές τους με προτεραιότητα στα δώρα και στις ανάγκες των παιδιών. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τα απεξέλθει έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Τα απαραίτητα πάντως για τα παιδιά θα τα κάνουν όλοι λίγο πολύ? Λίγο έως πολύ, ναι. Γιατί νομίζω ότι αυτά είναι η προτεραιότητα. Εκεί δίνουν βαρύτητα και νομίζω ότι είναι και κάτι το οποίο εκμεταλλεύονται όλοι αυτές τις ημέρες. Είναι μέρα τέτοια που μπορούν να κυκλοφορήσουν άνθρωποι που δεν μπορούν τις άλλες εργάσιμες μέρες. Αλλά για τα ψώνια ρόλο θα παίξει η οικονομική κατάσταση του καθενός. Θα έχει κίνηση, πιστεύω. Δεν συμφωνώ. Γενικότερα δεν συμφωνώ με το να είναι ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή. Νομίζω ότι είναι τόσες ημέρες και οι ευκαιρίες που έχουμε για να ψωνίσουμε που δεν χρειάζεται την Κυριακή να είναι ανοιχτά. Τα εμπορικά καταστήματα στην Κρήτη θα λειτουργούν μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο με εορταστικό ωράριο.